Θα μετακινηθώ. Να μετακινηθείς. Και ήρθε η ώρα, νομίζω, να μιλήσουμε για ένα θέμα έτσι που μας ταλανίζει διαχρονικά, θα έλεγα, εδώ την Κρήτη. Αισθανόμαστε και μία αδικία, είναι η αλήθεια. Μεταφορικό ισοδύναμο. Έχουμε εξελίξεις, έχουμε κάποια νεότερα από κυβερνητικής πλευράς. Και εγώ δεν τα κατάλαβα ακριβώς, βέβαια, αλλά θα ρωτήσουμε τώρα τον καλεσμένο. Ωραία, να σου πω κάτι, Μέρη. Θα τα αποκρυπτογραφήσουμε με τη βοήθεια του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του κυρίου Μανώλη Αλιφιεράκη, αν τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας και στην θεατή. Καλησπέρα. Όταν λέει αναλογικά ο Υπουργός και εφαρμόζεται στην αναλογικότητα, κύριε Αλιφιεράκη, τι εννοεί ακριβώς? Γιατί αναλογικό με αναλογικό. Κοιτάξτε. Αναλογικά με ποιον? Ναι, αναλογικά σημαίνει αναλογικά. Αναλογικά σημαίνει με το ύψος του προϋπολογισμού, σημαίνει με την δυναμικότητα των υπολείπων νησιών. Τώρα, όλα αυτά δεν είναι πολύ ξεκάθαρα. Και καθένας παίρνει ό,τι θέλει. Εμείς τώρα, κύριε Αλιφιεράκη, είδαμε στα δημοσιεύματα ένα νούμερο για την Κρήτη. Αυξάνεται από τα 8 στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά, η αλλαγή. Αν το είδατε εσείς, εγώ δεν το έχω δει, δεν το άκουσα, ναι, μάλλον. Σε δημοσιεύματα, βεβαίως, ναι. Ναι, πότε έγινε αυτό? Προημερών. Σήμερα. Όχι, προημερών. Ναι, δεν είπε κάτι τέτοιο ο Υπουργός. Εμάς δεν είπε κάτι τέτοιο. Ωραία, πείτε μας λοιπόν τι ακριβώς μας είπε ο Υπουργός. Κοιτάξτε, είπε αυτό το πράγμα ότι δεν θα ενοχοποιηθεί η Κρήτη, ότι θα υπάρξει ένα δικαιότερο σύστημα από αυτό το οποίο όχι ίσχυε, αλλά που πρόκειται να ισχύσει για το 2023. Είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Είναι το 2023, για το οποίο βγήκε μια οικία και στην οποία εμείς αντιδράσαμε, που προσδιορίζει το μεταφορικό ισοδύναμο στα 8 εκατομμύρια ευρώ και στο 20% του συνολικού κόστους, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα νησιά, σε ένα συνολικό προϋπολογισμό των 40 εκατομμυρίων, έτσι, εκ των οποίων τα 8 ήταν στην Κρήτη. Ναι. Τώρα αν τα 8 γίνανε 10, δεν είναι κάτι το οποίο καλύπτει αυτή τη διαφορά και υπάρχει και η αναλογικότητα, είναι λειψή εδώ σε αυτό το κομμάτι. Άρα και να έχει γίνει αυτό, γιατί είπαμε επισήμως δεν είναι γνωστό, δεν μας καλύπτει, έτσι, κύριε Αλιφιεράκη? Όχι, δεν μας καλύπτει με τίποτα. Δεν μας καλύπτει με τίποτα και αυτό μάλλον θα αφορά το 23. Όσο για το 24, το οποίο θα επανασχεδιαστεί, έτσι, νομίζω ότι εκεί μπορούμε να ζητήσουμε και να ζητήσουμε πραγματικά τα αυτά που μας ανήκουν. Αλλά και το 23, θέλω να πω και με τη συζήτηση που είχαμε κάνει στο Υπουργείο Ναυτιλίας πριν δύο εβδομάδες, δεν ήταν αυτό το ζητούμενο από εμάς. Εμάς ήταν να υπάρξει το μεταφορικό ισοδύναμο όπως υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια, τα δύο προηγούμενα χρόνια, δηλαδή το 20, 21, 22. Και να γίνει όπως ήταν. Αυτό βέβαια λίγο πολύ μας το απέκλεισαν. Είπαν όμως ότι θα καλυτερεύσει για το 2023. Τώρα όμως το 10 εκατομμύρια πάγκο είναι απέχει αρκετά από την πραγματικότητα. Βέβαια. Ο Υπουργός, αν δεν κάνω λάθος, έκανε μια αναφορά για καινούρια χρηματοδοτικά εργαλεία, επιχειρηματικά εργαλεία. Ναι, είπε, ναι, αλλά αυτό δεν έχει. Κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε έτσι να τα βάλουμε όλα στο ίδιο τραπέζι, έτσι, όλα στο τραπέζι πάνω. Το θέμα είναι ότι το μεταφορικό ισοδύναμο είναι κάτι διαφορετικό από αυτά. Έχει να κάνει ακριβώς με τη μεταφορά των προϊόντων, των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών, για να μας εξισώσουν έτσι με το κόστος στην υπόλοιπη πυρωτική χώρα και με τα υπόλοιπα νησιά, αν θέλετε, γιατί είμαστε το μοναδικό νησί το οποίο έτσι έχει υποστεί αυτή εδώ τη στέρηση, θα έλεγα, από όλο τον επιχειρηματικό κόσμο όλης της χώρας, έτσι. Να εξηγόμαστε σε αυτό, όσο αφορά ένα και μόνο παράγοντα που είναι η μεταφορά, η θαλάσσια μεταφορά. Γιατί τώρα, κύριε Αλιφιεράκη, η Κρήτη αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τα άλλα νησιά, δηλαδή, πού το αποδίδεσαι? Ναι, κοιτάξτε, είναι δύο πράγματα, θα έλεγα. Το ένα είναι ότι, εντάξει, είμαστε ένα μεγάλο νησί, έτσι, με μεγαλύτερες, αν θέλετε, ας πούμε, έτσι, ανάγκες από τα υπόλοιπα νησιά. Αυτό όμως δεν μπορεί έτσι να αναιρέσει ότι είμαστε νησί, έτσι. Και στα υπόλοιπα νησιά εφαρμόζεται όχι μόνο για τα εμπορεύματα και για τα
για τις πρώτες ύλες, όπως έλεγα, και τα προϊόντα, εφαρμόζεται και για τους κατοίκους. Mm-hmm. Εφαρμόζεται σε πολύ μικρότερα ακόμα και για τα καύσιμα. Άρα απέχουμε εμείς αρκετά από αυτό που πραγματικά δικαιούμαστε. Έτσι, θα μπορούσαμε να δικαιούμαστε όλα αυτά. Εγώ δεν λέω για τα... ότι στα μικρά νησιά σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Έχουν άλλα προβλήματα εκεί πέρα. Αλλά το μεταφορικό ισοδύναμο έχει ένα συγκεκριμένο ορισμό. Είναι να είσαι σε νησί. Σε νησί και να δράσεις επιχειρηματικά. Μιλάω για το επιχειρηματικό κομμάτι. Αυτό λοιπόν το κομμάτι εμάς μας αδικεί και μας μειώνει σε σχέση με τους υπόλοιπους. Όχι μόνο αυτό, είναι θέμα της ανταγωνιστικότητάς μας. Έτσι. Mm-hmm. Είναι θέμα των απολαμβάνουν και οι κάτοικοι του νησιού από τουλάχιστον από υπηρεσίες και προϊόντα ένα καλύτερο, αν θέλετε, ένα καλύτερο τιμολόγιο. Έτσι. Εξηγήστε, κύριε Αλυφιαράκη, στον κόσμο ακριβώς τι σημαίνει το να μην έχουμε ενταθεί ισότιμα στο μεταφορικό ισοδύναμο σε σχέση, ας πούμε, με τους κατοίκους ή τις επιχειρήσεις ενός νησιού, για παράδειγμα της Ρόδου, ξέρω εγώ. Βεβαίως. Ναι, η Ρόδος, κοιτάξτε, η Ρόδος είναι και αυτή ένα μεγάλο νησί, ένα τουριστικό νησί, έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με εμάς, έτσι. Και εδώ θέλω να σας πω ότι το μεταφορικό ισοδύναμο, οι επιχειρήσεις οι οποίες μεταφέρουν μέσω θαλάσσης τα προϊόντα τους, έτσι, επιδοτούνται για τη διαφορά που έχουν μεταξύ της μεταφοράς, αν αυτή η απόσταση ήταν στην ξηρά. Έτσι. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα έχουμε και εμείς όμως να αντιμετωπίσουμε. Καταλάβατε. Mm-hmm. Εμάς μας στερεί, ας πούμε, και σε ποσοστό και σε συνολικό προϋπολογισμό. Αντιθέτως, για τη Ρόδο που είπατε, μια που είπατε για τη Ρόδο, θα μπορούσε να ήταν η Σαντορίνη, θα μπορούσε mm-hmm. να ήταν η Μύκονος, θα μπορούσε να ήταν εκεί και άλλα νησιά τα οποία, εντάξει, έχουν μια ανθυρή οικονομία, θα έλεγα. Mm-hmm. Όμως αυτό συμβαίνει μόνο στην Κρήτη και αυτό είναι το οποίο εμάς μας αδικεί. Μάλιστα. Και γι' αυτό το οποίο επιμένουμε mm-hmm. στο να εφαρμοστεί το μεταφορικό ισοδύναμο όπως ακριβώς εφαρμόζεται και στα υπόλοιπα νησιά. Mm-hmm. Πρόεδρε, και σε σχέση τώρα με τους ΚΑΔ, τι γίνεται, υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που μένουν εκτός του μέτρου? Βεβαίως υπάρχουν, ναι. Θέλω να πω ότι και αυτό είναι μια άλλη ας πούμε, έτσι, mm-hmm. διαφοροποίηση που έχουμε από τα υπόλοιπα νησιά. Δεν θέλω να πω ότι όλοι οι ΚΑΔ είναι κωδικός δραστηριότητας, είναι, ναι, ναι. Έτσι, για να μας καταλαβαίνουν και οι θεατές καλύτερα. Δεν θέλω να πω ότι είναι όλοι οι ΚΑΔ και στα υπόλοιπα νησιά. Σε εμάς όμως είναι λιγότεροι από τα υπόλοιπα νησιά και κάθε φορά επιμέναμε στο να μπουν κάποιοι ΚΑΔ, το οποίο το Υπουργείο θετικά το έβλεπε και έβαζε και κάποιους ακόμα περισσότερους. Θέλω να πω ότι ένα άλλο θέμα το οποίο έτσι αντιμετωπίσανε μάλλον από το Υπουργείο ήταν το αυξημένος προϋπολογισμός για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και αυτό, αν θέλετε, χωρίς έτσι να μπουν έτσι σε μια ανάλυση, ας πούμε, και να δούνε γιατί συμβαίνει αυτό, είχε αυξηθεί πάρα πολύ ο προϋπολογισμός της Κρήτης. Mm-hmm. Και αυτό ήταν το χτύπημα κάτω από τη μέση, δηλαδή, που παρασύρει όλες τις επιχειρήσεις, αν ενδεχομένως, και υπόθηκε ότι σε αυτή την περίπτωση θα γίνει και ένας εντελεχής έλεγχος για αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό το εξάμηνο, τις ναι. επιχειρήσεις που συμμετείχαν και γιατί αυξήθηκε ο προϋπολογισμός, ο οποίος εμφανίζει, ας πούμε, μια, θέλετε, έτσι, μη κανονικότητα σε σχέση με... Έλεγχος γιατί βλέπουν κάποιες σκιές, κάποια περίεργα... Θεωρούν ότι έχουμε κάνει... Κάτι γίνεται εκεί πέρα, κάτι υπάρχει, το οποίο όμως θέλει διερεύνηση. Και εγώ νομίζω ότι αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουμε, από τη στιγμή που ελέγχονται και δεν έχουν ελεγχθεί πλήρως, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και να πούμε, ας πούμε, ότι ο πραγματικός προϋπολογισμός είναι αυτός ο οποίος εμφανίστηκε, mm-hmm. χωρίς να έχει ελεγχθεί. Και αν υποθέσουμε ότι κάποιοι έχουν υπερκοστολογήσει, τιμολογήσει, δεν ξέρω πώς λέγεται, ναι, δεν μπορεί να είναι οριζόντιο το μέτρο. Ακριβώς, και να αφορά τους πάντες. Δεν μπορούν τα μέτρα να θίγουν όλους, έτσι. Mm-hmm. Αν είναι έτσι, είναι όλα σωστά, εντάξει, τότε σωστά, τότε εφαρμόστε κάτι διαφορετικό. Είτε πείτε ότι πρέπει να αυξήσετε τον προϋπολογισμό, είτε ότι πρέπει κάποια πράγματα, ας πούμε, να περιοριστούν. Αλλά καταλαβαίνετε, εμείς ζητάμε αυτό το οποίο πραγματικά ορίζει τι επιδοτείται με το μεταφορικό ισοδύναμο και αυτό είναι που ισχύει και στα υπόλοιπα, και αυτό που ισχύει στα υπόλοιπα νησιά θα έπρεπε να ισχύει και για την Κρήτη. Μάλιστα. Τώρα, Πρόεδρε, μιας και έχουμε τη χαρά να σας έχουμε μαζί μας, πείτε μας λίγο πώς βρίσκει το 2024, η νέα χρονιά, την τοπική επιχειρηματικότητα, τις επιχειρήσεις εδώ του Ηρακλείου.
φανταζόμαστε τα προβλήματα παραμένουν, ενεργειακό κόστος, παραδείγματος χάρη. Κοιτάξτε, ναι. Τώρα, αυτή την περίοδο, το ενεργειακό κόστος είναι σε λίγο καλύτερη θέση σε σχέση με, με το προηγούμενο χρόνο και τον προηγούμενο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει λυθεί το πρόβλημα. Προβλήματα, εγώ αναφέρομαι κυρίως στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, έτσι. Τα προβλήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, τα υψηλά επιτόκια από την άλλη, έτσι. Η γραφειοκρατία σε ορισμένες περιπτώσεις, τα νέα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται, τα οποία μπαίνουν με έτσι τρόπο, θα έλεγα, λίγο, όχι βιαστικό, αλλά δεν προλαβαίνουν οι επιχειρήσεις να αφομοιώσουν, αν θέλετε, ας πούμε, και να εντάξουν τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες στο πακέτο τους. Αυτά δημιουργούν έτσι προβλήματα τα οποία, εντάξει, αντιμετωπίζονται κατά κάποιο τρόπο. Από την άλλη, εγώ θα έλεγα ότι η οικονομία αισιοδοξούμε και βλέπουμε ότι έχει αρκετές δυνατότητες και λόγω του τουρισμού να πάει αρκετά καλά, θα έλεγα, όπως και την προηγούμενη χρονιά. Αυτό θα λύσει αρκετά θέματα και θα μας δώσει, αν θέλετε, ας πούμε, έτσι, αυτό το οποίο περιμένουμε, το περιμένουμε δηλαδή κάθε χρόνο, γιατί είδαμε τα τελευταία χρόνια και λόγω της πανδημίας είχαμε έτσι μια υστέρηση από αυτό. Νομίζω ότι αυτό θα μας πάσει σε μια κανονικότητα, βέβαια, τώρα, την οποία τη ζητάμε. Βέβαια τώρα, Πρόεδρε, το να είμαστε όλες οι ελπίδες στον τουρισμό είναι λίγο κάπως. Γιατί είναι λίγο, ναι. Ναι, είμαστε, κοιτάξτε, μεγάλο νησί και δεν πρέπει να είμαστε αποκλειστικά και μόνο. Όχι, μα δεν είμαστε. Κοιτάξτε, δεν είμαστε. Θέλω να πω όμως ότι αυτό είναι σήμερα το οποίο έτσι κινείται περισσότερο, θα έλεγα, και από πλευρά επενδύσεων, έτσι. Και από γενικά, βλέπετε ότι έχουμε υποστεί, ας πούμε, και κάποιες ζημίες στον πρωτογενή τομέα. Είχαμε στέρηση, ας πούμε, από εισοδήματα, όπως από το λάδι κυρίως, έτσι. Εκεί υπάρχουν περισσότερα προβλήματα. Τώρα με τον τουρισμό, γιατί το λέω, γιατί είναι κάτι το οποίο το αναμένουμε, έτσι, και είναι πρωτοπλέον. Μη γελιόμαστε. Πρόεδρε, οι άλλες επενδύσεις, να σας πω, είναι καλές, χρειάζονται, γίνονται, δεν θέλω να πω ότι δεν γίνονται, έτσι, αλλά έχουν μια απόδοση η οποία είναι σε βάθος χρόνου. Καταλαβαίνετε. Θέλει περισσότερο, ας πούμε, εκεί πέρα και ενίσχυση, θα έλεγα. Είμαστε και νησί από την άλλη, ζητάμε και κάποια μέτρα στήριξης. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε την ίδια αντιμετώπιση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει αρκετά. Μάλιστα. Τώρα, Πρόεδρε, μια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Την προηγούμενη φορά που σας είχαμε φιλοξενήσει, μιλούσαμε εδώ για τα αγροτικά τμήματα που είναι να έρθουν στα επιμελητήρια. Έχει προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Κοιτάξτε, ναι, έχουν νομοθετηθεί πλέον, έχουν μπει στην νομοθεσία. Είναι, για να γίνουν τα αγροτικά τμήματα, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, έτσι. Εμείς στο επιμελητήριο το δικό μας θα το βάλουμε το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρέπει να αποφασίσει το κάθε επιμελητήριο χωριστά αν θα κάνει αυτό το αγροτικό τμήμα. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει σε εμάς, δηλαδή θα συμπληρώνουμε τις προϋποθέσεις, αρκεί και τα μέλη τα οποία μπορούν να εγγραφούν στο αυτό, να συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει, δεν είναι μικρός ο αριθμός, δεν είναι κάτι το τεράστιο, δηλαδή 30 ή 50 μέλη ή 100 μέλη, ας πούμε, νομίζω ότι θα βρεθούν, ας πούμε, για να πλαισιώσουν αυτό το τμήμα. Ωραία, οπότε θα και χρειάζεται και απόφαση του Διοικητικού Συμβούλου, οπότε πιστεύω ότι αυτά και τα δύο θα γίνουν, δηλαδή σε λίγο καιρό θα έχουμε και αγροτικό τμήμα και στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Θέλω να πω όμως ότι, για να μην παρεξηγούμαστε έτσι, ότι δεν εγγράφονται όλοι οι αγρότες στο αγροτικό τμήμα, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι ήδη γραμμένοι στο ΓΕΜΗ ή δύναται να εγγραφούν στο ΓΕΜΗ. Έτσι, το εξηγήσουμε αυτό. Δηλαδή δεν θα είναι ένα τμήμα το οποίο θα περιλαμβάνει όλους τους αγρότες μέσα. Άστε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.